σε συναντήσω. Μανού γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ξάνθη. Η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και μάλιστα η πρώτη της επαφή ήταν με πιάνο, όργανο το οποίο σπούδασε κιόλας από την ηλικία των 4 ετών. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει πτυχίο αρμονίας. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Για να κάνει αυτό που ήθελε, έδωσε κατατακτήριες και πέρασε στο τμήμα Μουσικών Σπουδών, στο οποίο πλέον είναι φοιτήτρια. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι σήμερα στον κόσμο της μουσικής η μία και μοναδική Μανού είναι κοντά μας. Μανού, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεωτή. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα τα πούμε. Θέλω λίγο έτσι πριν ξεκινήσουμε μετά τη συνέντευξη να μου πεις λίγο πώς είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι σε μια πάρα πολύ δημιουργική φάση σε σχέση με τη δουλειά. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί έχω διάθεση και όρεξη για να κάνω πράγματα. Θέλω λίγο να μου πεις ποια είναι η απόλυτη ευτυχία για σένα. Γενικά νομίζω ότι η ευτυχία, όσο κλεισέ και αν ακούγεται, είναι στιγμές στη ζωή μας. Και γενικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό άνθρωπο και ευτυχισμένο σε πολλά στη ζωή μου, είτε αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά μου, είτε με την οικογένειά μου, είτε με φίλους. Θεωρώ ότι είναι στιγμές σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που να αποτελεί πηγή έμπνευσης? Κοίταξε, σίγουρα η οικογένειά μου και οι άνθρωποι μου είναι αυτοί που μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίζω. Ναι. Από εκεί αντλώ δύναμη, κουράγιο, υπομονή και συνεχίζω σε αυτό που κάνω. Σε 10 χρόνια πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Σίγουρα θα ήθελα να έχω πετύχει αρκετά πράγματα στον χώρο του τραγουδιού και ναι, της μουσικής γενικότερα. Θεωρώ ότι ίσως να σκέφτομαι και για τη δημιουργία μιας οικογένειας. Σε 10 χρόνια από τώρα σίγουρα θα το σκέφτομαι, θεωρώ, πιο σοβαρό επίπεδο. Άρα σε 10 χρόνια το πολύ να κάνεις μια οικογένεια. Δεν θέλω να το προκαθορίσω έτσι τόσο αυστηρά, αλλά οπότε θεωρώ ότι θα το σκέφτομαι, ναι, τότε λογικά, πιο σοβαρά. Θέλω λίγο να μου πεις έτσι τώρα που συζητάμε, ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον? Θα ήθελα σίγουρα να συνεχίσω να κάνω τραγούδια. Θα ήθελα να ξεκινήσω να κάνω δικά μου τραγούδια από εδώ και πέρα. Να δημιουργώ και να εξελίσσομαι. Αυτό μου δίνει δύναμη. Θα ήθελες να διδάξεις σε λίγο καιρό μουσική σε νέα παιδιά? Δεν ξέρω αν θα είμαι έτοιμη να το κάνω σε λίγο καιρό. Γιατί θεωρώ ότι το να διδάσκεις πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να έχεις τις απαραίτητες γνώσεις σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ με αυτό. Από τη στιγμή βέβαια που θα θεωρώ ότι έχω τα απαραίτητα εφόδια για να το κάνω. Θα άλλαζες κάτι στη μέχρι τώρα πορεία της ζωής σου? Όχι. Όχι, γιατί αισθάνομαι, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολύ τυχερή και περήφανη για όλα αυτά που έχω ζήσει, με τα άσχημα και με τα ωραία, αλλά όλα αυτά δημιουργούν αυτό που είμαι και όλες μου τις εμπειρίες μέχρι στιγμής. Πατάς επάνω στην ερώτηση που θα σου έκανα μόλις τώρα. Άρα δεν έχεις μετανιώσει για κάποια συνεργασία π.χ. που έχεις κάνει στο παρελθόν? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εκτιμώ όλες μου τις συνεργασίες σε αυτό το χώρο, γιατί είναι κάτι που αγαπώ. Και που, για να μην λέω και ψέματα, ευτυχώς ή δυστυχώς, μέχρι στιγμή δεν έχω αντιμετωπίσει από άποψη συνεργασίας κάτι πολύ τραβηγμένο. Οπότε, όχι, δεν μετανιώνω για κάτι. Είσαι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελες να ασχοληθείς κάποια στιγμή με αυτό το επάγγελμα? Δεν νομίζω ότι θα ήθελα. Χωρίς βέβαια να το αποκλείω ολοκληρωτικά, αλλά θεωρώ γενικά ότι το επάγγελμα του δασκάλου είναι ένα λειτουργήμα.
Και θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να ασκείται από ανθρώπους που είναι 100% αφοσιωμένοι και δοσμένοι σε αυτό και θέλουν να κάνουν μόνο αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πολύ πιο αφοσιωμένη στη μουσική και στη δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Το οποίο δεν θα μου επέτρεπε να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Θα το έκανα δηλαδή μόνο αν ήξερα ότι θέλω 100% πλέον αυτό να κάνω. Και θα ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα αφοσιωθώ σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου για τα μουσικά talent show στην Ελλάδα? Θα πήγαινες ας πούμε στο Voice? Ήταν μια σκέψη μου που ξεκίνησε να υπάρχει περίπου πριν από ένα χρόνο η συμμετοχή μου σε ένα talent show, το οποίο βέβαια τελικά δεν το πραγματοποίησα. Ναι. Γενικά μου αρέσει να τα παρακολουθώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να τα παρακολουθώ και τα παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησα στην ελληνική τηλεόραση. Ποιος ήταν ο λόγος? Το κλείο. Φοβήθηκα λίγο. Φοβήθηκα λίγο το μετά και το κατά πόσον θα είμαι ελεύθερη από εκεί και πέρα να κάνω πράγματα που καλλιτεχνικά θα θέλω εγώ. Και όχι να στα επιβάλλουν. Ναι, αυτό ήταν μόνο μου έτσι αμφιβολία. Αυτό ήταν που με κράτησε πίσω και είπα ότι okay, συνεχίζω μόνη μου να προσπαθώ και άμα δω ότι δεν και χρειάζεται θα το κάνω. Ναι, αν πήγαινε στο Voice και γυρνούσαν και οι τέσσερις καρέκλες, μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι ο Μαραβέγιας, ο Ρουβάς, ο Μουζουράκης και η Παπαρίζου. Ποιον από τους τέσσερις κριτές θα διάλεγες? Την Έλενα. Α, έχουμε αδυναμίες κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και τώρα... Έλενα Παπαρίζου, ναι. Δεν το συζητώ, τη θαυμάζω πάρα πολύ. Τη θεωρώ από τις καλύτερες φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο είδος της στην Ελλάδα και μια καλλιτέχνηδα που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτό. Μου δίνει δηλαδή έμπνευση αυτό το πράγμα, η εξέλιξη. Άρα, αν σου έκανα την ερώτηση, αγαπημένος καλλιτέχνης, θα μου έλεγες η Έλενα Παπαρίζου? Είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου ελληνίδες τραγουδίστριες. Βέβαια, μου αρέσουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες. Είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου, ναι. Θα πήγαινες στο Survivor, σε παιχνίδι επιβίωσης? Αντέχεις την πείνα, είσαι έτσι αγωνίστρια? Δεν αντέχω σε καμία περίπτωση όλα αυτά. Θεωρώ δηλαδή ότι θα ήμουν πάρα πολύ αδύναμη. Βέβαια, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα λέμε και τα συζητάμε σε πολύ θεωρητικό επίπεδο. Ναι. Στην πράξη δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε ο κάθε άνθρωπος. Ίσως είναι και μια δοκιμασία, ένα τεστ, ότι πώς θα ήμουν υπό τέτοιες συνθήκες, που εκεί νομίζω ότι σου βγαίνουν άλλα ένστικτα. Και το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Σίγουρα δεν είναι στόχος μου. Ναι. Αλλά δεν θα το απέκλεια. Θα ήταν ένα κίνητο το χρηματικό έπαθλο που δίνεται στο τέλος ή η αμοιβή που δίνεται κάθε εβδομάδα? Αν υπήρχε τέτοιο θέμα, ναι, δηλαδή θα το ξανασκεφτόμουν σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια, τώρα δεν ξέρω βέβαια και σε τι φάση βρίσκεται ο κάθε ένας που συμμετέχει σε αυτά, αλλά τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση νομίζω ότι πιο πολύ θα με αφορούσε το να με γνωρίσει ο κόσμος, μια ευκαιρία για να με μάθουν, να δουν τη δουλειά μου. Κάπως έτσι εγώ θα το έβλεπα. Και το χρηματικό στην πορεία, νομίζω ότι θα το σκεφτόμουν. Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα του μουσικού πενταγράμμου, όπως είναι ο Βασίλης Καράς, η Άντζελα Δημητρίου, ο Χάρης Κωστόπουλος, η Έλληνα Παπαδοπούλου και πολύ ακόμη δυνατά ονόματα του χώρου. Θέλω λίγο να μου πεις ποια συνεργασία ξεχωρίζεις και γιατί, αν ξεχωρίζεις. Λέω ότι πάντα ξεχωρίζω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες, ηλικιακά και καλλιτεχνικά. Και αυτό γιατί τους θαυμάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή να δουλεύω με ανθρώπους που παρά την πορεία τους παραμένουν σεμνοί, βοηθούν τα νέα παιδιά, δίνουν χώρο. Δεν καβαλάνε το καλάμι. Που εγώ αυτό το συνάντησα. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να μην μιλήσω και για τους πιο νέους που έχω συνεργαστεί. Για τον Ανδρέα τον Σάμο. Και φυσικά για την τελευταία μου τη συνεργασία που ήταν μια πολύ σημαντική, όπως και όλες βέβαια, αλλά ήταν μια ακόμη πολύ σημαντική πόρτα που μου άνοιξε
με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, που για μένα ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντική βοήθεια ήταν για μένα. Πόσο σημαντική προβολή και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν έχει καβαλήσει δηλαδή το καλάμι ο Κωνσταντίνος Αργυρός να σου πει «Δεν θέλω, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα». Όχι, όχι. Ο Κωνσταντίνος, όσο τουλάχιστον είχα εγώ την χαρά να συνεργαζόμαστε, είναι παιδί πολύ αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει, πάρα πολύ ταλαντούχος και που δουλεύει διαρκώς για αυτό που κάνει. Ταπεινός, από πολύ καλή οικογένεια, γιατί και η οικογένειά του, ξέρεις από πού προερχόμαστε, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Η οικογένειά του, δίπλα του, απλοί άνθρωποι, όλα αυτά είναι πράγματα που μετράνε πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνώρισα. Καρφιά κι όσευντας μια φυλακή. Και σίγουρα πιστεύω ότι στο μέλλον θα ξανασυναντηθούμε. Ξέρεις τι, αυτά έτσι που βγάζω τώρα, βγάζω ένα μικρό συμπέρασμα από τη συζήτηση που κάνουμε, γιατί πλέον δεν το θεωρώ συνέντευξη, είναι ότι μαζεύεις μικρά-μικρά κομμάτια, κάνεις ένα παζλ δηλαδή και κρατάς τα καλά στοιχεία. Μπορείς να προχωρήσεις φυσικά, εάν σκέφτεσαι μόνο τα αρνητικά. Γιατί εάν έμενα στα αρνητικά, θα έπρεπε να έχω σταματήσει να κάνω αυτή τη δουλειά χθες. Προτιμώ να βλέπω τα καλά και... ίσως και γι' αυτό συνεχίζω και κάνω αυτά τα μικρά βηματάκια που κάνω. Εκτιμώ δηλαδή αυτά που μου δίνονται και προσπαθώ όσο μπορώ να τα εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια και πάνω σε αυτά που μου χαρίζονται στη δουλειά να εξελιχθώ και να τα εξελίξω κι εγώ αυτά που μου δίνουν. Θέλω λίγο να μου πεις, γιατί φτάσαμε στο τέλος μιας πολύ όμορφης συζήτησης, ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί και αν θα υπάρξει κάποια νέα διασκευή τραγουδιού ή κάποιο δικό σου κομμάτι. Σημάδια να αφήσεις εδώ. Τον τελευταίο καιρό ετοιμάζω το πρώτο δικό μου τραγούδι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη γιατί το ήθελα εδώ και καιρό. Από εκεί και πέρα εμφανίζομαι αυτή τη στιγμή στο πλευρό του Θέμη Αδαματίδη στη Θεσσαλονίκη στο Βόη. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα μαζί με τον Ανδρέα το Στάμο. Για καλοκαίρι ακόμη βρίσκομαι σε συζητήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να ανακοινώσω. Προς το παρόν. Άρα κυρίες και κύριοι, μια Παρασκευή, ένα Σάββατο, καλό θα είναι να απολαύσουμε Μανού, Θέμη Αδαμαντίδη, έτσι να περάσει μια όμορφη ημέρα. Θέλω λίγο να σταθώ στο καινούριο σου τραγούδι, μπορείς να μας αποκαλύψεις έτσι ένα μυστικό. Δεν θα είναι μυστικό, αλλά εγώ θέλω να αναφέρω τον δημιουργό του τραγουδιού, γιατί το αξίζει. Πάρα πολύ. Και με συγκινεί και χαίρομαι να ανακαλύπτω και να γνωρίζω ανθρώπους και ταλαντούχους και πολύ καλούς σαν ανθρώπους. Δηλαδή, ο Λεωνίδας ο Σόζος που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους του τραγούδι που ετοιμάζω είναι ένα πάρα πολύ ανερχόμενο ταλέντο ο οποίος ουσιαστικά δημιούργησε ένα τραγούδι πάνω μου και είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα. Κομμένο και ραμμένο πάνω, οπότε αυτό θα βγει πολύ καλό πιστεύω. Πραγματικά μόλις άκουσα ένα από τα τραγούδια σου, ήμασταν σε φάση να βγούμε στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες έχουν περάσει. Και λέω στο συνεργάτη μου, βγάλε τραγούδια να κανονίσουμε ποια θα μπουν σήμερα, ποια θα βγουν το Σάββατο. Και κολλάω κάποια στιγμή, βλέπω φίλα με cover, Μανού. Λέω τώρα ποιο είναι αυτό. Δεν είχα ξανακούσει, να πω την αλήθεια μου, έτσι. Και λέω βάλ το κατευθείαν, μ' αρέσει έτσι όπως το βλέπω, μ' αρέσει, βάλ το. Περνάμε από διαφημίσεις, το ακούω και λέω Χριστός και Παναγία, τι χρειά, τι μελωδία. Πραγματικά δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Έχεις φωνάρα, στο λέω και το εννοώ. Τον πόνο να σβήσεις εδώ. Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά για το συγκεκριμένο τραγούδι του «Στο μάτι του Κραουνάκη» που προσπάθησα να το αποδώσω με όλη μου την καρδιά και την ψυχή. Όταν ακούω να μου μιλάνε για αυτό το τραγούδι
και το να υπάρχουν άνθρωποι που τους αγγίζει, για μένα είναι αμοιβή μου. Καταλαβαίνεις σου λέω, ελπίζω. Είναι η δύναμή μου. Αν αυτό αρέσει και αγγίζει 5 ανθρώπους, με ικανοποιεί. Μανού, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν σήμερα στον κόσμο της μουσικής και δέχτηκες να έχουμε μια τόσο όμορφη συζήτηση, γιατί το είπα και πιο πριν, θα το πω και τώρα, δεν το βλέπω πλέον σαν συνέντευξη, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα και για σένα προσωπικά και για την εκπομπή και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η μία και μοναδική Μανού. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κοίτα με, πετώ να σε βρω.